Άρνος, και πάμε να δούμε, επειδή τι μελετούμε για τις εξετάσεις, από το κεφάλαιο 11 έχουμε μπει, παιδιά, στη γεωμετρία και τα γεωμετρικά μοτίβα. Λοιπόν, πηγαίνουμε στο βιβλίο και συγκεκριμένα πηγαίνουμε στο κεφάλαιο 11. Τι μελετούμε, παιδιά, συγκεκριμένα από το βιβλίο, ποια θέματα? Πρώτα απ' όλα, καλή μου φίλη, μελετούμε τη θεωρία. Η θεωρία, σελίδα 256. Μελετούμε πολύ καλά τη θεωρία και συνεχεία θα πάμε στα παραδείγματα. Από το 11.1, μοτίβο συμβόλων ευκλήρια διαίρεση, μελετούμε, προσπαθείτε, παιδιά, και λύνετε το θέμα 10. Το θέμα 10. Από το 11.2, σύνθετα μοτίβα, προσπαθείτε, παιδιά, με ηρεμία. Το θέμα 14 είχε πέσει και σε εξετάσεις το 2019. Το θέμα 15, πολύ καλό θέμα. Το θέμα 18 και 19, ειδικά, παιδιά, το 19 και το 18 είναι και στο ίδιο στυλ. Είναι ότι πρέπει για εξάσκηση πάνω στα μοτίβα. Κλείνουμε με το κεφάλαιο 11.3, τα σχεδιαστικά θέματα ευάθησης, από όπου, παιδιά, θα μελετήσετε. Το θέμα 24, το θέμα 25 και το θέμα, παιδιά, 32. Προσέξτε, παιδιά, αυτά θα τα προσπαθήσετε σίγουρα. Τώρα, όποιο άλλο παιδάκι θέλει να λύσει και άλλα θέματα πέραν αυτό, πολύ ευχαρίστως μπορεί να το πράξει. Παράλληλα, βέβαια, παιδιά, με τη μελέτη σας, τη βίντεο διδασκαλία συγκεκριμένα για το κεφάλαιο των γεωμετρικών μοτίβων, όπου σας παρουσιάζουμε, παιδιά, τι στοχευμένα θέματα λυμένα σε βίντεο, κομβικά θέματα για τη μελέτη σας, για να τα μελετήσετε παράλληλα με την εξάσκηση των συγκεκριμένων θεμάτων. Λοιπόν, καλή μου φίλη, έχουμε ήδη μπει στο κεφάλαιο της γεωμετρίας, την οποία και θα ολοκληρώσουμε στα επόμενα βιντεομαθήματα με τα αναπομείνοντα κεφάλαια του βιβλίου Μαθηματικά Μπαίνω Πρότυπο Γυμνάσιο. Να είστε καλά, καλή δύναμη σε όλα τα παιδιά. Να έχετε όλα τα καλά του Θεού.